Στολέστε σε ξέματος οραϊζομένος, Κυρίο παρίστασε το βασιλι ουρανών, Χριστοφόρε αείδη με. Ο Ωθέν συνασωματών και μαρτύρων χωρίες Αδίστη τρεις Αγίω και φρικτή μελωδία Διότι εσύ και εσύ έστεσες σώζε τους δούλους σου. Χριστόν φέρον εν δόξε, εν τη ψυχή σου, ισχυρός κατέρα, Χριστόν εκ δύσω ο Χριστοφόρε, υπέρ των ψυχών ημών. Μάρτισα καταπληκτός και στερό τη ιδέα, Χριστοφόρε και τον δίκημένο των αντικειμένων κατεπλήξα στα στήφη, αθλήσας υπερφύση, του σου. Τη ενάτη του μηνό Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου. Κατά τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του Αυτοκράτορα Δεκίου, περί το έτος 251 μετά Χριστόν, έφτασαν στρατιώτες σε μία πόλη της Ανατολής και υπέβαλαν όσους χριστιανούς βρήκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ένας νέος μισθοφόρος από βαρβαρική φυλή, ονόματι Ρέπροβος, ο οποίος είχε γιγαντιαίο ανάστημα και ήταν πολύ άσχημος στη μορφή, κυριεύθηκε από συμπόνια μπροστά στο θέαμα αυτό. Να διευκρινίσουμε, αγαπητοί αδελφοί, στο σημείο αυτό, ότι ο συναξαριστής αναφέρει ότι ο Άγιος Χριστόφορος ήταν κοινοπρόσωπος τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι είχε πρόσωπο σκύλου, όπως λανθασμένα απέδωσαν τη μορφή του αγιογράφη και αυτές οι εικόνες δεν είναι ορθόδοξες που απεικονίζουν τον Άγιο Χριστόφορο με πρόσωπο σκύλου, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και ο πρόσωπο εννοεί ότι ήταν πάρα πολύ άσχημος στην όψη, ήταν αγριάνθρωπος. Αυτός όμως ο αγριάνθρωπος, ο βάρβαρος ρέπροβος, ο οποίος είχε γιγαντιαίο ανάστημα, λέει ο συναξαριστής, γέμισε από συμπόνια όταν είδε τους στρατιώτες να συλλαμβάνουν και να βασανίζουν αθώους χριστιανούς. Αδυνατώντας όμως να επικοινωνήσει στην γλώσσα τους, έπεσε στα γόνατα και κινούμενος από την έμφυτη ορμή της φύσεως, προσευχή προς τον Θεό Άγγελος τότε εμφανίστηκε, άγγιξε τα χείλη του και του μετέδωσε την γνώση της γλώσσας των Ρωμαίων. Γεμάτος τόλμη από την ουράνια αυτή εμφάνιση ο Ρέπροβος, επέστρεψε στην πόλη και ήλεγξε σφοδρά τους διώκτες των χριστιανών, ομολογώντας την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Κάποιος ονόματι Βαχθίος, Όρμησε πάνω του για να τον χτυπήσει στο πρόσωπο. Ο γίγαντας δεν αντιστάθηκε και του είπε με πραότητα «Δέχομαι τα χτυπήματά σου, υπακούοντας στην εντολή του Χριστού, γιατί αν άφηνα να ξεσπάσει ο θυμός μου, ολόκληρη η διεφθαρμένη αυτοκρατορία σας δεν θα ήταν ικανή να με σταματήσει». Μαθαίνοντας το γεγονός αυτό ο αυτοκράτορας, έστειλε δύναμη διακοσίων στρατιωτών για να συλλάβουν τον στασιαστή. Αφού τον αναζήτησαν για πολύ, τον βρήκαν τη στιγμή που προσευχόταν μπροστά σε μία εκκλησία, ενώ το ραβδί του, που είχε καρφώσει στην γη, είχε αρχίσει να βλασταίνει. Ο Άγιος τους ζήτησε να του δώσουν λίγο χρόνο, ώστε να προφθάσει να λάβει το Άγιο Βάπτισμα και για να τους αποδείξει την εύνοια που είχε αποκτήσει από τον Θεό, πολλαπλασίασε τις προμήθειες των στρατιωτών, οι οποίοι παρευθείς πίστεψαν στο Χριστό. Μετέβησαν τότε όλοι μαζί στην Αντιόχεια, όπου και βαπτίστηκαν από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βαβίλα, ο οποίος εορτάζει στις 4 Σεπτεμβρίου. Και ο Ρέπροβος έλαβε το όνομα Χριστοφόρος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας ιστορία, αγαπητοί αδελφοί, ο Άγιος Χριστοφόρος, προτου βαπτιστή, όντας ρέπροβος ακόμη, είχε μία καλή συνήθεια. Έπαιρνε τους ανθρώπους από την μία όχθη του ποταμού και τους περνούσε στην απέναντι όχθη, επειδή ήταν γιγαντός όμως και μπορούσε να το κάνει αυτό με μεγάλη ευκολία. Τη στιγμή που περνούσε ένα ποτάμι, συνάντησε ένα παιδί που του ζήτησε να το περάσει στην απέναντι όχθη. Όσο προχωρούσε όμως ο ρέπροβος μέσα στα νερά, τόσο περισσότερο βαρύ γινόταν το παιδί αυτό, μέχρι που κατέληξε να ζυγίζει περισσότερο από το σύμπαν ολόκληρο. Και τότε του αποκαλύφθηκε ότι το παιδί αυτό ήταν ο Χριστός, ο δημιουργός του κόσμου. Και τον ευλόγησε ο και του λέει «Θα βαπτιστείς στο όνομά μου και θα λάβεις και το στέφανο του μαρτυρίου». Και βαπτίστηκε λοιπόν από τον Άγιο Βαβίλα και ονομάστηκε Χριστοφόρος. Αυτός που φέρει δηλαδή τον Χριστό και που τον έφερε στους ώμους του που τον κουβάλισε, αλλά το κυριότερο που τον έφερε στην καρδιά του και η καρδιά του ήταν καιωμένη, ήθελε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Όταν ο Άγιος παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα, αυτός τρομαγμένος από την τρομερή και αποκρουστική του όψη, σοριάστηκε λιπόθυμος. Ανακτώντας κατόπιν τις δυνάμεις του, προσπάθησε να τον μεταστρέψει. Μη τολμώντας να προκαλέσει τον γίγαντα με απειλές, διέταξε να στείλουν δύο πόρνες, την Καλινίκη και την Ακυλίνα, με εντολή να χρησιμοποιήσουν όλα τα θέλγητρά τους, ώστε να παρασύρουν τον Χριστόφορο στην πορνεία και από εκεί μετέπειτα στην λατρεία των ειδόλων. Συνέβη όμως το ακριβώς αντίθετο. Ο Χριστοφόρος μετέστρεψε τις δύο γυναίκες, δείχνοντας σε αυτές ότι τίποτε δεν συγκρίνεται με την αιώνια ζωή εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και ο Άγιος μεσίτευσε για αυτές στον Θεό. Την επαύριο παρουσιάστηκαν ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολογώντας την πίστη τους. Έξαλλος τότε ο Δέκιος διέταξε να τις κρεμάσουν από τα μαλλιά με μία βαριά πέτρα δεμένη στα πόδια. Η Ακυλίνα υπέκυψε στο μαρτύριο την 1η Απριλίου. Την επομένη ημέρα η Καλλινίκη, υποκρίθηκε ότι ενέδωσε και ζήτησε να την οδηγήσουν στο ναό των ιδόλων, Αφού της υπέδειξαν το άγαλμα του Διός, εκείνη έδεσε σε αυτό την ζώνη της και βάζοντας όλη την δύναμή της, το έριξε κάτω. Εν συνεχεία έκανε το ίδιο και στα αγάλματα του Ηρακλή και του Απόλλωνα. Συνελήφθη όμως από τους ειδωλολάτρες σουβλίστηκε από τα πόδια έως τους ώμους και παρέδωσε την ψυχή της εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη της στις προσευχές του Χριστοφόρου. Πέντε ημέρες αργότερα, στρέφοντας την οργή τους στους στρατιώτες που είχαν μεταστραφεί από τον Χριστοφόρο, ο τύρανος διέταξε να τους αποκεφαλίσουν και να κάψουν τα σώματά τους έξω από την πόλη. Τα σώματα ωστόσο παρέμειναν άφθορα και οι χριστιανοί ήλθαν να τα ενταφιάσουν με τιμή. Ο δέκιος κατόπιν έδωσε εντολή να κλείσουν τον Άγιο σε ένα χάλκινο κέλυφος που είχε τέσσερις σοπές, το οποίο τοποθέτησαν επάνω σε πυρωμένα κάρβουνα. Αλλά ο Χριστοφόρος φυλάχθηκε αυλαβής και μπροστά στο θέαμα αυτό περισσότεροι από χίλιοι παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες ανεφώνησαν «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Κατόπιν έπεσαν στα πόδια του λέγοντας «Δικαίος ονομάζεσαι Χριστοφόρος, γιατί πράγματι φέρει τον Χριστό στην καρδιά σου και τα μαρτύρια των τυράννων είναι ένα τίποτε για εσένα». Μέσα από το κέλυφος αυτό που τον είχαν κλείσει, ο Άγιος τους δίδαξε τις αρχές της χριστιανικής πίστεως και τους αποκάλυψε ότι έβλεπε σε όραμα έναν άνδρα υψηλό και μεγαλοπρεπή που έλαμπε τόσο ώστε να κρύβει τον ήλιο, φέροντας στο κεφάλι στέφανο, ενώ γύρω του μυριάδες πυρήμορφοι στρατιώτες συνέτριβαν τάγματα μαύρων δαιμόνων που έπεφταν κατεπάνω τους μαθαίνοντας έτσι την νίκη του Χριστού επί όλων των ενεργημάτων του πονηρού, οι νεοφώτιστοι απελευθέρωσαν τον Άγιο. Την επομένη ημέρα όμως ο αυτοκράτορας, φοβούμενος μήπως προκληθεί κάποια στάση, εποφελήθηκε από μία ειδωλολατρική εορτή για να εκτελέσει όσους είχαν δηλώσει ότι ήταν χριστιανοί και μαθητές του Χριστοφόρου διέταξε εν συνεχεία να δέσουν με αλυσίδα τον Χριστοφόρο σε μία μιλόπετρα και να τον ρίξουν στο πηγάδι. Άγγελος Κυρίου όμως ήλθε και τον ελευθέρωσε από εκεί. Τότε του φόρεσαν οριχάλκινο πυρωμένο φόρεμα, αλλά ο γενναίος Μάρτης παρέμεινε απαθής στον πόνο. Τέλος, εξαντλώντας όλα τα μηχανεύματα της διαστραμμένης φαντασίας του, ο τύρανος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν στις 9 του μηνός Μαΐου. Λίγο αργότερα ο επίσκοπος της Αταλίας εξαγόρασε το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος και το μετέφερε με επισημότητα στην πόλη, της οποίας ο Άγιος Χριστοφόρος έγινε προστάτης.